ποδόσφαιρο νούμερο 41, 4 ενότητες, πολλές παραπάνω πλατφόρμες στις οποίες μπορείτε να μας βρίσκετε. Πλέον και επίσημα το είχαμε προειδεάσει, υπάρχουμε και στο YouTube, αλλά επίσης το είχαμε προειδεάσει ηχητικά. Μην περιμένετε να δείτε τη φάτσα του Γιώργου Περπερίδη. Live. Αυτή είχαμε. Όχι live. Εκεί κάτω. Μαγνητοσκοπημένα. Μαγνητοσκοπημένα. Ναι, σωστό και αυτό. Αυτή είχαμε και εγώ, αυτή η συνάποψή με. Εντάξει, εσύ μην παίρνεις πολύ ορκό. Γιατί ναι, με αυτό το goatee που έχεις δεν σε παίρνει. Θα σου πω και κάτι. Τι είναι goatee? Το αποκάλυψη μπορώ να κάνω. Μην με αγνοείτε. Γεια σου Γιώργο. Ναι. Συνήθως δεν σε έχουμε εδώ μαζί μας και καταλαβαίνεις. Αποκάλυψη μπορώ να κάνω. Ναι. Θα σοκαριστείτε. Oh. Στο ραδιόφωνο θα το πεις. Θα το πω. Έλα, μην το πεις στο ραδιόφωνο. Γιατί? Έτσι. Όχι, θα το πω. Μου είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι εδώ πέρα. Τι έχει συμβεί και δεν ξέρω. Μπαίνοντας στον παράδρομο της Συγκρού για να φτάσω στα γραφεία. Αρχίζουμε καλά με τον παράδρομο της Συγκρού. Και θα γίνει καλύτερο. Ναι. Ποιον είδα χωρίς μπλούζα. Γυμνά από τη μέση και πάνω. Έχουμε από το γαράζι με τα πόδια. Αποκαλύφθηκε μόνος του. Ε? Γυμνά από τη μέση και πάνω. Τέλος οι τέσσερις ενότητες. Πάμε λίγο να δούμε τι εννοεί ο Λευτέρης. Αυτό που άκουσες. Στον παράδρομο της Συγκρού ήταν γυμνός από τη μέση και πάνω. Έχουμε το γαράζι με τα πόδια και θέλω να με ευπρεπείς. Οπότε παίρνω μια δεύτερη μπλούζα. Γι' αυτό είσαι ιδρωμένος πάντα όταν έρχεσαι. Εγώ νομίζω ότι έρχεσαι από το μετρό με τα πόδια. Όχι, από το μετρό θα ιδρώνα. Μάλιστα. Του κυρίου Λευτέρη Λευτερίου τις απαντήσεις ακούτε λοιπόν στα τέσσερα ερωτήματα που θέτουμε κάθε εβδομάδα. Την βαρισίμαντη άποψή αυτή του. Αυτή είναι, αυτή. Του ανθρώπου που έρχεται από το γαλάτι στην Καλυθέα με τα πόδια. Οπότε ας την ακούσουμε π.χ. για την πρώτη ενότητα του σημερινού ποδόσφαιρο, η οποία αφορά φυσικά το θέμα των ημερών έτσι όπως έγινε το πράγμα. Βράνιες, τιμωρία. Πώς το λέμε τώρα αυτό, σιωπηρή τιμωρία, ένα μήνα, του καρφώνω το δελτίο στον τοίχο για ένα μήνα, πώς το λέμε εκτός, επίσημα. Εκτός υποχρεώσεων της ομάδας για ένα εκτός, μήνα. Μα δεν αφού, αφού είναι υγιής. Στη διαθεσιμότητα. Στη διαθεσιμότητα. Στη διαθεσιμότητα, μου αρέσει, ναι. Καλό. Είναι ωραίος όρος. Μετά από όσα έγιναν λοιπόν, αποφασίστηκε στην ΑΕΚ ο Βράνιες να μην αγωνιστεί στα επόμενα 4 παιχνίδια περίπου της ΑΕΚ. Σωστά ή λάθος? Τι έκανε βασικά ο Βράνιες? Δεν έχω καταλάβει ακόμα, ρε Γιώργο. Κοίτα να δεις. Για το Βράνιες τα έχουμε πει πολλές φορές. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αδικεί τον εαυτό του κατ' επανάληψη. Δεδομένα. Το είχε δείξει και στην πρώτη θητεία στην ΑΕΚ. Τότε του συγχωρέθηκαν όλα γιατί η ΑΕΚ έφτασε μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πήγε στην Άντρελεχτ, έπαιξε 3 μάτς και 8 κόκκινες. Εντάξει, γιατί εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα στο Βέλγιο. Επέστρεψε στην ΑΕΚ με την προϋπόθεση ότι θα είναι τύπος και υπογραμμός. Το είχε υποσχεθεί στο Δημήτρη Μελισσανίδη. Δεν την τήρησε αυτή την προϋπόθεση, όχι? Προφανώς δεν την τήρησε και δεν είναι μόνο το πάρτι και δεν είναι μόνο το ποστάρισμα που έκανε μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό, το οποίο η ΑΕΚ του ζήτησε να κατεβάσει και εκείνος αρνήθηκε. Είναι και πράγματα που έχουν γίνει στην προπόνηση, τα οποία εντάξει, όπως σε κάθε ομάδα έτσι και στην ΑΕΚ, δεν βγαίνουν προς τα έξω, γιατί είναι κάτι που εγώ σε ένα σημείο το καταλαβαίνω. Καθημερινά σε όλες τις ομάδες του κόσμου, στις προπονήσεις μπορεί να υπάρξει ένταση ανάμεσα στους παίκτες. Αλλά ξέρεις, όταν έχεις παραβατικό παρελθόν, προσμετρώνται διπλά αυτά. Και για το Βράνιες ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλά και αν θες την άποψή μου, για να μπορείς να κρατήσεις και τα αποδυτήρια, ήταν επιβεβλημένη η κίνηση της ΑΕΚ. Διαφορετικά, εγώ βάζω τη θέση μου, βάζω τον εαυτό μου στη θέση των υπόλοιπων παικτών της ΑΕΚ και θα έλεγα αυτός δεν τα κάνει αυτά και δεν τιμωρείται. Αυτός είναι πιο έξυπνος από μένα, πιο μάγκας, θα τα κάνω κι εγώ. Και δεν πρέπει να τιμωρηθώ. Διαβάσαμε πρόσφατα και ένα επεισόδιο που είχε με τον Μιχάλη Μπακάκη, ίσως τον πιο ήσυχο παίκτη της ΑΕΚ, στην προπόνηση. Ο Μπακάκης για το οποίο βέβαια απολογήθηκε ο Βράνιες. Πολύ σωστό, Κώστα. Ο Μπακάκης είναι από τις περιπτώσεις παικτών που είτε τους λέμε μουγκούς, είτε τους λέμε κοπέλες. Για τη συμπεριφορά τους, ότι είναι, ξέρεις, είναι ήσυχα παιδιά, δεν μιλάνε. Δεν προκαλούν, πάνε, κάνουν την προπόνησή τους, φεύγουν, παίζουν το παιχνίδι τους, φεύγουν. Δεν ασχολούνται με άλλα πράγματα. Ήταν κάπως έτσι, αν θυμάμαι και στον Ολυμπιακό, που το λέγαμε για τον Φουστέρ. Α, για τον Φουστέρ. Το Φουστέρ, ας πούμε, είχε καταφέρει να τον εκνευρίσει στον Ολυμπιακό σε προπόνηση ένας άνθρωπος. Μας το είχε διηγηθεί. Ναι. Ποιος? Ραφίτ Τζιμπούρ. Και ήταν τη χρονιά που είχε φύγει ο Βαλβέρντε, είχε έρθει ο Ζαρντίμ. Έληξε το μαγικό φίλτρο. Ναι, 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 ναι. Έτσι, και είχε αρχίσει να κάνει τα παλαβά του. Είχε καταφέρει να εκνευρίσει και τον Φουστέρ, έτσι, που δεν πείραζε άνθρωπο. Αυτό σημαίνει και με την περίπτωση Βράνιες Μπακάκη.
Οπότε τώρα, Λευτέρη, θα ξαναδούμε πραγματικά το Ουράνιες. Ναι, στην καλύτερη έκδοση, στην καλύτερη δυνατή έκδοση. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αυτό που έχει το μείζον ρόλο για την τιμωρία, είναι που στο πάρτι καταφέρθηκε εναντίον του Ολυμπιακού και δεν μπορούσε να το υποστηρίξει στο γήπεδο. Αυτό συνέβη και με άλλους παίκτες. Δεν φάγανε ένα μήνα ποινή. Ναι, αλλά ο υπαίτιος για το όλο σκηνικό είναι ή πρέπει να είναι ο Βράνιες. Ο Βράνιες κιόλας έχει τη στιγμή, γιατί έχει γίνει και θεματάκια. Νόμιζα ότι όταν το έγραφα το είχα δει μόνο εγώ από όλο το ελληνικό σύμπαν, αλλά έχει γίνει και θεματάκια όταν άφησε την μπάλα και άρχισε να παραπονιέται στο Τζιντότα, στο γκολ του Ελαραμπή. Αυτό δεν μπόρεσε να στηρίξει. Θα πρέπει τουλάχιστον αφού είχε εκδηλωθεί με τέτοιον τρόπο να μπορέσει να στηρίξει και να φύγει τραυματίας από το γήπεδο. Πώς να σου πω, εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι. Η ΑΕΚ έχει ένα πρόβλημα. Έχει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά το να πάει στον Πειραιά να παίξει στο Φάληρο, και αυτό το πρόβλημα έχει αρχίσει να δημιουργείται. Αυτό συγκεκριμένο πρόβλημα που λέω από την εποχή που ο Κατσουράνης είπε θα νικήσουμε στον Πειραιά και μετά το πήρε πίσω. Και γίνει ολόκληρο το θέμα ότι πώς τόλμησε και είπε θα τον νικήσουμε στον Πειραιά, και κατάφεραν τότε σε εκείνο τον ψυχολογικό πόλεμο να τον κάνουν να πάρει πίσω εκείνη τη δήλωση και να πει ότι δεν την είπε ακριβώς έτσι. Και φυσικά πήγε και έχασε σε εκείνο το παιχνίδι που έδωσε με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορούσε να το στηρίξει ο Βράνιες. Νομίζω ότι του πειράζει πολύ περισσότερο η ήττα από ό,τι είπε ο Μελισανίδης, ότι κάναμε βλακεία και χάσαμε, που είπε στους παίκτες του. Αλλά δεν με πειράζει η ήττα, με πειράζει η συμπεριφορά και το κλάμπινγκ. Διότι πες μου εσύ, αν η ΑΕΚ έφευγε με βαθμό από τον Πειραιά, αν θα γινόταν οτιδήποτε. Ναι, φαντάζομαι όχι. Καμία σχέση. Αν έφευγε με νίκη από τον Πειραιά, θα γινόταν οτιδήποτε. Η ΑΕΚ έχει να νικήσει 10 ντέρμπι. Έχει να νικήσει από το Γιακουμάκι. Που ήταν τόσο μεγάλη νίκη που μπορεί να την καταλάβει με το επώνυμο. Γιακουμάκης. Δηλαδή, μιλάς Γιακουμάκι και θυμάσαι το 1-2 στο Φάληρο. Από τότε έχει κάνει κάτι άλλο Γιακουμάκης στην ΑΕΚ. Ναι, αλλά είναι και όλα σημαντικό παιχνίδι για το ελληνικό ποδόσφαιρο ούτως ή άλλως. Έχει να νικήσει από τότε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα δεδικασμένο πάλι σε ό,τι αφορά το ότι δεν καταφέρει να νικήσει τον Παναθηναϊκό, δεν καταφέρει να νικήσει τον ΠΑΟΚ, δεν πλησιάζει να νικήσει τον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά δεν πλησιάζει καν. Πάει στους τελικούς κυπέλλου και χάνει. Πάει στο Φάληρο πια και χάνει. Πέρυσι 4-1, φέτος 2-0. Δηλαδή έχει αρχίσει να γίνεται κάτι. Δεν έχανε πριν και τώρα χάνει. Οπότε για μένα όλο το κόνσεπτ, όλο το ζουμί, πέρα από το ηθικό και το τι είναι σωστό και το τι είναι όχι, και το τι δεν είναι σωστό, είναι ήττα. Ξεκάθαρα, κατά τη γνώμη μου. Θα προσθέσω και ένα δεύτερο. Είναι ότι 2 μήνες υπάρχει σεζόν, ας πούμε 2,5 με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αν ο Βράνιες είχε την απόδοση που είχε πρόπεση, δεν θα τον τιμερούσε κανείς για 1 μήνα. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ήττα, είναι και η απόδοση του Βράνιες που δεν θα λείψει τόσο πολύ από την ΑΕΚ. Εντάξει, ο Βράνιες από τη μεριά του ξέχασε, είχε μνήμη χρυσόψαρου που λέμε, αν ισχύει αυτό επιστημονικά, γιατί το λέμε, δεν θυμάμαι αν ισχύει. Έχει πολύ κοντή μνήμη. Πραγματικά, αν είπε στο Μετσανίδη θα δώσω τα πάντα για την ομάδα, ευχαριστώ που με στηρίζεις, ευχαριστώ που με βγάζεις από το βάλτο που έχω περιπέσει, γιατί υπάρχει το σκάνδαλο πίσω που στο οποίο αναφέρθηκαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, άμεσα και ξεκάθαρα με το πανό. Ωστόσο δεν μπόρεσε να στηρίξει ούτε αυτό που έχει πει, δεν έχει μπορέσει μέχρι τώρα να στηρίξει ούτε αυτό που έχει πει, και προφανώς για την διοίκηση της ομάδας και για όλο τον οργανισμό δεν υπήρχε άλλη ανοχή ώστε να τον έχουν παρόντα και να μην τον τιμωρήσουν. Εντάξει, ο Φράνιες δεν είναι τόσο καλός φέτος όσο πρόπεση, προφανώς. Σίγουρα καμία περίπτωση δεν είναι τσιγκρίσκι. Δεν είναι και ο χειρότερος στόπερ σε απόδοση στην ΑΕΚ, βέβαια. Όχι. Ο Λεό Ζαμπά στον ΠΑΟΚ είναι μια αντίστοιχη περίπτωση, ένα μαύρο πρόβατο που, επειδή δεν έχει και την ίδια απόδοση σε σχέση με την καλή του σεζόν, πληρώνει αυτό, τα σπασμένα. Ή είναι πραγματικά τόσο κακός που δεν μπορείς να περιμένεις και κάτι, να ελπίζεις και κάτι φέτος? Για μένα κρίνεται την Κυριακή ο Ζάμπα. Τελείως από τραυματισμό, αυτό που λένε ότι ήταν τραυματισμένος, γιατί πρέπει να το κοιτάς 2 φορές αν ισχύει κάτι για έναν παίχτη κιόλας σε αυτό το κομμάτι που θέλει να φύγει, και υπάρχει πολύς καιρός που ακούγεται ότι θέλει να φύγει και το ψάχνει κτλ. Έκανε κανονικά προπόνηση την Τετάρτη και θα τεθεί στην αποστολή
για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα την Κυριακή στις 8. Και νομίζω ότι θα τον αρχίσει και ο Φερέιρα. Δηλαδή νομίζω ότι ο Φερέιρα θα προσπαθήσει να του δείξει εμπιστοσύνη τόσο άμεσα. Δεν θα τον έχει στον πάγκο. Οπότε ο Ζαμπά θα έχει 2-3 παιχνίδια στη σειρά, έτσι όπως το βλέπω, που θα παίξει βασικός. Και αν είναι ο περσινός, θα προσπαθήσουν να τον κρατήσουν. Αν δεν είναι ο περσινός, γιατί πέρσι ήταν φόβητρο ο Ζαμπά. Αν δεν είναι ο περσινός, το Γενάρη θα χαιρετήσει τον ΠΑΟΚ. Για μένα είναι τόσο απλό. Ο Ζαμπά ξεκίνησε τη σεζόν, θυμίζω, βασικός. Μετά την περσινή, εντάξει, ήταν αδύνατο να μην ισχύει σωστά, αυτό. Πολύ σωστά. Απλά η σεζόν για τον ΠΑΟΚ άρχισε νωρίς, έτσι, Αύγουστο, λόγω προκριματικών. Αυτά τα ματς εννοώ, ευρωπαϊκά. Ναι. Το θέμα είναι ότι για τον Ζαμπά ήταν πολύ διαφορετική η δουλειά που είχε να κάνει στην προπονητική μετάβαση του ΠΑΟΚ, από τον Λουτσέσκου στον Φερέιρα. Και αυτό γιατί στη διάταξη που χρησιμοποιούσε ο Λουτσέσκου κατάφερνε να κρύβει τα ελαττώματα του Ζαμπά, τα τακτικά ελαττώματα του Ζαμπά. Μπορούσε να τα καμουφλάρει. Δεν είναι ότι ο Λουτσέσκου ήταν απόλυτα ευχαριστημένος μαζί του, απλά είχε βρει ένα τρίκ να μπορεί να παίρνει όσο το δυνατόν τα καλά του στοιχεία και να κρύβει όσο γίνεται τα στραβά του. Αλλάζοντας τη διάταξη ο Φερέιρα, πηγαίνοντας ένα σαφώς πιο επιθετικό σχήμα στη θεωρία, που αρχίζει και το υποστηρίζει καλά σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ, αλλάζουν και οι τακτικές ανάγκες, τις οποίες ο Ζαμπά δεν μπορούσε να υποστηρίξει. Ο Φερέιρα έκανε μαζί του πολλές κουβέντες. Του έδωσε να καταλάβει ότι πέρα από το παιχνίδι με την μπάλα, υπάρχει το παιχνίδι χωρίς την μπάλα, το οποίο είναι ακόμη σημαντικότερο. Και ότι πέρα από το παίρνω την μπάλα, τριπλάρω, επιτίθεμαι, κάνω assist, σκοράρω, υπάρχουν και άλλα 5 πράγματα που πρέπει να κάνει στο γήπεδο στο μίνιμουμ. Ο Ζαμπά δεν τα έκανε. Έβαλε το Λιμιό, ο Λιμιός τα κάνει και με το παραπάνω. Ο Λιμιός έχει, αντίθετα με το Ζαμπά που παρουσιάζει σε επικίνδυνο βαθμό μια άγνοια κινδύνου, ο Λιμιός έχει ακόμη το πρέπει να δείξω και να αποδείξω. Έχει ένα δημιουργικό άγχος ο Λιμιός. Και εκτελεί... και τα κάνει λίγο μαντάρα στο τέλος, στην τελική προσπάθεια. Πρακτικά ναι, δεν διαφωνώ. Βέβαια για μένα είναι ένα παιδί που τώρα είμαστε μάρτυρες της αγωνιστικής του έκρηξης. Θεωρώ ότι αν καταφέρει να εκμεταλλευτεί αυτή τη χρονιά ο Λιμιός, θα βάλει για τα καλά τον εαυτό του σε ένα στάτους των πολύ καλών Ελλήνων παικτών. Θα το φτιάξει και αυτό που λέει ο Κώστας. Δεν είναι διαφωνώ. Νομίζω ότι θα φτιάξει. Ο Ζαμπά αυτή τη στιγμή, για να πείσει τον Φερέιρα ότι πρέπει να τον γυρίσει σε ρόλο βασικού παίκτη, πρέπει να κάνει πάρα πολλά πρώτα στο κεφάλι του, στο δικό του. Εάν δεν τα κάνει, 25 τρίπλες ο μάτς να κάνει, ο Φερέιρα δεν εντυπωσιάζεται. Πρέπει να δει και άλλα πράγματα. Για μένα, εάν μέχρι τον Δεκέμβρη, δηλαδή τον επόμενο μήνα βασικά, δεν έχει καταφέρει να πείσει τον Φερέιρα για την αναγκαιότητά του στο ρόστερ, ο ΠΑΟΚ τον Γενάρη πρέπει να τον πουλήσει για παραπάνω από ένα λόγο. Πρώτον, όσο είναι ακόμη 20-21 ετών και έχει ένα στάνταρ αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αγορά, πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ οικονομικά να πάρει όσα λεφτά μπορεί. Ναι, τον είχε αγοράσει 2,5. Τώρα το καλοκαίρι ακούγαμε για προτάσεις που θα έρθουν με 10 εκατομμύρια από τον Ντόρτμουντ κτλ. Δεν ήρθανε ποτέ αυτού του ύψους οι προτάσεις, γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ δεν τις συζήτησε. Δεν ξέρω τι χρήματα μπορεί να πάρει Κώστα τώρα, αλλά ξέρω ότι εάν βγάλει όλη τη χρονιά σαν backup επιλογή του Φερέιρα, η αγοραστική του αξία θα πέσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, όσο το καθυστερεί ο ΠΑΟΚ, τόσο θα χάνει λεφτά. Και από την άλλη, ξέρεις, ξεφορτώνεσαι, σε εισαγωγικά ή όχι, και ένα πολυπίκυλο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργείται και εντός αποδητηρίων, αλλά και στην εξέδρα, από ποια άποψη. Στο μάτς που δεν θα πάει καλά ο Λιμιός με τον Μπίσεσβαρ, το πρώτο πράγμα που θα ακούσεις είναι για δεν παίζει ο Ζαμπά. Δεδομένο. Έτσι. Οπότε, δίνοντας τον παίκτη, και λεφτά παίρνεις, και ο προπονητής ησυχάζει, και η εξέδρα δεν έχει κατευθείαν να πει «Α, για δεν έβαλες αυτόν». Είναι πράγματα που όλα αυτά παίζουν ρόλο. Η άποψή μου, ξαναλέω λοιπόν, είναι ότι αν τον επόμενο μήνα δεν πείσει ο Ζαμπά το Φερέιρα ότι πρέπει να είναι βασικό στον ΠΑΟΚ, η καλύτερη λύση για τον ΠΑΟΚ, μια που έχει και το θέμα με το FFP, είναι να τον δώσει το Γενάρη, να βάλει και 5 φραγκά στα ταμεία της ομάδας του
και να ησυχάσουν όλοι οι υπόλοιποι. Λέτε βλακίες και οι δύο. Okay. Έγινε, να φύγουμε, συνεχίσεις μόνος σου. Όχι, κοιτάξτε. Είπε όχι. Φοβήθηκε λίγο. Χαμηλόφωνο. Να σας μάθω δύο πράγματα. Να μας μάθεις. Βρε κουτά. Βρε κουτά. Μ' αρέσει. Με το Ζαμπά υπήρχε το εξής από το καλοκαίρι. Υπήρχε η έκρηξη αυτή η πεσινή του Ζαμπά, τα γκόλ, η ασίστ, η γενικότερη απόδοσή του, την οποία ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να την εξαργυρώσει. Ειδικά από τη στιγμή που πίεσε και ο Ζαμπά γι' αυτό. Προσπάθησε να φύγει, προσπάθησε να πάρει μεταγραφή, αλλά φυσικά με τους όρους του δικούς του. Κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει. Είτε επειδή ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε τα λεφτά που ήθελε, είτε επειδή από τις ομάδες που μπορούσε να πάρει ο ΠΑΟΚ τα λεφτά που ήθελε, ο Ζαμπά δεν έπαιρνε το συμβόλαιο που ήθελε. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ είχε πιέσει πάρα πολύ τον Ζαμπά να φύγει, ειδικά μετά την αποχώρηση του Λουτσέσκου, γιατί ο Λουτσέσκου προφανώς θα τον ήθελε. Θα προτιμούσε σίγουρα Ζαμπά αντί για Στόχ, θα προτιμούσε σίγουρα οποιονδήποτε το Ζαμπά εναντί οποιοδήποτε άλλο εξτρέμ, οποιοδήποτε άλλο ακραίου. Η αποχώρηση του Λουτσέσκου άνοιξε τον δρόμο, την πόρτα της εξόδου για τον Ζαμπά, αλλά ο Ζαμπά δεν την πέρασε ποτέ. Και ακούγοντας και ειδικά το καλοκαίρι τα ρεπορτάζ του Ευάγγελου Μίκου Σπόρ 24 Radio 103,3, ο Βραζιάνος ήταν ουσιαστικά κρατιόταν, είχε εγκυστρωθεί με όποιον τρόπο μπορούσε στον ΠΑΟΚ. Οι εμφανίσεις του στα προκριματικά δεν βοήθησαν στο να πουληθεί με τα λεφτά που τέλος πάντων ζητούσε οποιαδήποτε πλευρά, και αυτό είναι κάτι που δεν το συγχώρησαν ποτέ στον ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό και η διοίκηση, που στον ΠΑΟΚ ξέρουμε τι εστί διοίκηση και γενικά πόσοι πόλοι διαφορετικοί υπάρχουν, όλη η πόλη της διοίκησης, ο Φερέιρα που okay, δεν τον νοιάζει κιόλας ιδιαίτερα το εξωαγωνιστικό κομμάτι, άμα έχει φέρει λεφτά στο σύλλογο ή όχι. Όχι, το Φερέιρα τον νοιάζει το αγωνιστικό. Αλλά αγωνιστικό είναι αυτό που περιέγραψες και εσύ και ο Λευτέρης, ότι δεν προσφέρει και κάτι ο Ζαμπά. Γι' αυτό εξάλλου δεν τον εμπιστεύει καθόλου, παρότι έδωσε ευκαιρίες σε παίκτες που είχαν μικρό χρόνο συμμετοχής. Π.χ. Μίσιτς, έχω διαβάσει και κομμάτι του Γιώργο στο Κοντα.gr, πώς έχει μεταμορφωθεί και πώς έχει τραβήξει φέτος ο Μίσιτς. Παρότι πιστεύετε τέτοιους παίχτες, δίνει ευκαιρίες γενικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ, με το Ζαμπά δεν συνέβη αυτό. Είναι στη μαύρη λίστα του ΠΑΟΚ, γενικά του οργανισμού ΠΑΟΚ ο Ζαμπά, οπότε ακόμα και ένα καλό παιχνίδι να κάνει με τον Παναθηναϊκό, ή ακόμα και αν έχει κάνει ήδη ένα καλό παιχνίδι ανάλογα το πότε ακούτε αυτό το podcast, ίσως να μην παίξει καθόλου ρόλο για το τι θα γίνει τον Ιανουάριο. Ίσως είναι προμελετημένη η πώληση του Ζαμπά, απλά δεν προλάβαν να τον στείλουν, να το πω έτσι όσο ευγενικά ακούγεται αυτό, μέχρι τις 31 Αυγούστου. Μιλώντας για παίκτες που περιμένουμε να πάρουν μεταγραφή εδώ και καιρό και τελικά δεν την παίρνουν ποτέ, φυσικά το μοναδικό, το πρώτο όνομα που έρχεται στο μυαλό μας είναι του Gareth Bale. Όχι, μπερδέψαμε τις ενότητες. Του Εντένα Ζαρ, την πήρε αυτός, του πιανού, πες. Του Πογμπά, όχι, και ο Πογμπά δεν φεύγει, ο Πογμπά, του Έριξεν. Του Έριξεν, όχι, αυτό δεν μας αφήνει ο Γιώργος Περίδης να... Να το δούμε, άμα δεν του αρέσει να φύγει. Θέλει να φύγει. Διαχρονικά, ακόμα περισσότερο και από τον Μπέιλ, πιστεύω ότι είναι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, έτσι, γιατί από την πρώτη σεζόν του στην Μπάγερν ακούγεται ότι okay, έκανε ό,τι έκανε την πρώτη σεζόν στην Bayern, θα πάει στη Real. Δηλαδή κρατάει περισσότερα χρόνια και από το πόσο περιμένουμε τον Μπέιλ να φύγει από τη Real. Και δεν μπαίνει ποτέ αυτή τη μεταγραφή. Παρότι που κάθε σεζόν, ατομικά τουλάχιστον, είναι καλή, από καλή μέχρι πάρα πολύ καλή, δεν βγάζει τραυματισμούς. Και... έχει κάνει μερικές φανταστικές στιγμές, έχει δημιουργήσει, όπως εκείνα τα 5 γκολ σε... σε 9 λεπτά, με τη Wolfsburg. Κόντρα στη Wolfsburg. Φέτος όμως κάνει κάτι που okay, τυπικά δεν το κάνει ούτε ο Μέση ούτε ο Ρονάλντο, ούτε κανείς αυτή τη στιγμή. Έχει βάλει 22 γκολ σε όλες τις οργανώσεις. Έχει σκοράρει νομίζω σε όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει με την Bayern, εκτός από το πρώτο, το Super Cup κοντά στην Dortmund, όπου, που έχασε κιόλας η Bayern, δεν έβαλε γκολ, οπότε μάλλον γι' αυτό δεν σκόραρε. Κάνει μια σεζόν εφάμιλη ουσιαστικά μια μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Συγκλονιστική εδώ. Πόσο χρόνο είναι? 31. Τώρα το θυμήθηκε. Εντάξει, και πέρυσι, καλή σας. Γυμνασμένος άνθρωπος είναι πάντως, είναι για να παίζει πολλά χρόνια. Είναι, έχει, είναι, είναι και παιδί που προσέχει πολύ τη. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι αθλητικός τύπος. Και το σώμα του. Είναι, είναι για να παίζει πολλά χρόνια και ούτως ή άλλως και η κινήση του είναι, επειδή είναι spot shooter που, που λένε και στο μπάσκετ. Δηλαδή διαλέγει πλευρά. Mike Bramos, spot shooter. Ναι, ναι, Mike Bramos. Διαλέγει δηλαδή το σημείο του, ξέρει που θα πάει μπάλα, σχεδόν δηλαδή είναι που θα. Που στέλνουν την μπάλα μέσα στις μπάγερ. Γι' αυτό είναι, του είναι πολύ εύκολο να, να σκοράρει. Νομίζω ότι φέτος ο Λεβαντόφσκι είναι και παίκτης όμως που δημιουργεί από μόνος τους φάσεις. Δεν έχει αναγκή ναι. τους μέσους. Ναι, ναι, ναι. Φέτος νομίζω λίγο περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Ναι. Νομίζω ότι έχει λίγο περισσότερο. Σαν να βγάζει λίγο περισσότερο τεχνική από κάθε άλλη χρονιά. Που είναι, δεν του το είχε. Δηλαδή. Έχει κάνει κάποια πράγματα φοβερά. Θυμάμαι μια τρίπλα στη γραμμή του. Μου διαφεύγει το παιχνίδι. Μια τρίπλα στη γραμμή του, του out. Θυμάμαι. Τώρα συγκεκριμένα μου έρχεται αυτή η εικόνα έντονα, μου διαφεύγει το παιχνίδι. Αλλά 22 γκολ αυτή τη στιγμή σε. Με Μπάγεν και Πολωνία Μπάγεν σε όλους τους διοργανώσεις. Και Πολωνία και δεν έχει φύγει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε Οκτώβρης, δηλαδή αρχές Νοέμβρη, ας πούμε, είναι. Φοβερό ποσοστό. Δηλαδή, άμα βάζει 22 γκολ κάθε δίμηνο. 22 γκολ σε 17 παιχνίδια, να είμαστε και ακριβείς. Για να φαίνεται πόσο. Ναι, είναι και γκερντμιλερική χρονιά που θα έλεγαν και κάποιοι. Δηλαδή, είναι παίκτης που έχει τρομακτική αντίληψη του χώρου. Είναι τρομακτική. Αυτό τρομακτική. Είναι που τον βοηθάει. Γι' αυτό διαλέγει πολύ στην εκτέλεση. Αν δεις οι εκτελέσεις του. Ένα φαν γκέκα θα μπορούσε να πει κανείς. Θα φύγω πάλι. Πότε είδε, πότε ξαναφεύγει. Θε να μα διώξει. Λοιπόν, αν δεις τις εκτελέσεις του, δεν είναι ξεζητημένες. Είναι απλές. Ναι. Ξέρει πού βρίσκεται ο ίδιος, από πού έρχεται η μπάλα, πού είναι η εστία, ο τερματοφύλακας, ο στόπερ και πού πρέπει να τη στείλει. Και κάνει το απλό. Γι' αυτό και σκοράρει με τέτοια συχνότητα και τέτοια ακρίβεια ο Λεβαντόφσκι. Γιατί τον δεις ποτέ να προσπαθήσει να κάνει το υπερθεαματικό για να δείξει ότι κοίτα εγώ, τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει να πάει η μπάλα στο πλεκτό. Έχει κάνει πολλές φορές το υπερθεαματικό επειδή δεν γίνονταν αλλιώς. Ναι, ναι, μόνο επειδή δεν γίνονταν αλλιώς. Ακριβώς. Όχι για να το κάνει επειδή, έτσι, επειδή είναι η μπάλα. Να το γυρίσει, το έχει κάνει πολλές φορές. Αλλά μόνο επειδή. Ακριβώς. Έχει πετύχει πολλά τέτοια τέρματα γιατί ήταν ο μοναδικός τρόπος να εκτελέσει. Ναι, εκεί ήταν η μπάλα, πρέπει να πω στην μπάλα. Όταν όμως έχει δυνατότητα να κάνει το απλό. Θα κάνει το απλό, δεν θα ψάξει κάτι διαφορετικό. Δεν τον νοιάζει. Τον νοιάζει απλά να σκοράρει. Δηλαδή, το γκολ, το γκολ που βάζει, το δεύτερο του γκολ στο 2-7 με την Tottenham, συγγνώμη, είναι φανταστικό. Δηλαδή, κάνει πλασέ με το ένα πόδι. Το έχει χαρακτηρίσει ο ορισμός του φορ, ορισμός του γκολ. Καταπληκτικό, καταπληκτικό γκολ. Δηλαδή, τώρα που το σκέφτομαι, έρχεται η μπάλα, είναι χωρίς ισορροπία, σηκώνει το αριστερό του πόδι και στο μισό χρόνο βρίσκει την μπάλα με το δεξί και τη στέλνει δοκάρι και μέσα. Δηλαδή, κάνει. Είναι. Φανταστικό, είναι πολύ ακριβές γκολ. Δηλαδή είναι καταπληκτικό που δεν ξέρω αν θα αντέξει. Διάβασα πριν το μάτσο με τον Ολυμπιακό ένα πολύ απολαυστικό κομμάτι του Ζωητού για το πόσο ο Νίκο Κόβατς δεν έχει απολυθεί ακόμη από την Μπάγερ. Έχει σωθεί τίποτα 7-8 φορές. Το μισό του μισού πρέπει να τον δίνει σε αυτόν. Ναι, δηλαδή πρέπει. Σε αντίθεση με ποιον που δεν θα έπρεπε να δίνει όλο το μισθό του πού. Θα φύγεις εσύ. Θα φύγεις εσύ. Εγώ θα φύγω πιο πριν από αυτόν. Θα φύγεις εσύ. Εγώ θα φύγω πιο πριν από αυτόν. Ξηδάκι. Τι ήθελα να πω. Δεν κατάλαβα. Πείτε μου και εμένα, ρε παιδιά. Έλα, δεν έχεις καταλάβει τώρα τι λέει. Βαλβέρντε μέσα. Δεν έχεις καταλάβει τι λέει. Α, φάλει για το Βαλβέρντε. Εδώ δεν έχεις μάθει ακόμα. Φάλει για το Βαλβέρντε. Το ξεχάσα. Νομίζω ότι είχαμε ειρηνική περίοδο. Ναι. Αλλά νομίζω πραγματικά ότι πρέπει να το δίνεις αυτό. Δηλαδή, μου αρέσουν φανταστικές ιστορίες και λέω. Για φαντάζομαι να σκέφτεται ο Χένες και ο Ρουμπενίνγκ, γιατί άμα διώξω τον Κόβατς, μήπως σταματήσει να σκοράρει ο Λεβαντός και τι θα κάνουμε, και τι θα κάνουμε τότε. Σήμερα που γράφετε το podcast, έγινε έθιο ένας ποδοσφαιριστής που δεν το συγκρίνω σε. Εντάξει, όχι, το συγκρίνω. Δεν έχει φτάσει ακόμα αυτό το ύψος ο Λεβαντός και μάλλον δεν θα το φτάσει ποτέ. Αλλά το συγκρίνω σε στυλ και κίνηση και αυτό που... ότι μπορεί να βάλει γκολ με οποιοδήποτε τρόπο. Όπως έκανε και ο Ιμπραχίμος, ας πούμε, που μπορεί να ψήκωνε το πόδι του ψηλά για να φτάσει την μπάλα και το βάζει έτσι. Ή με τακουνάκι, ή με γυριστό, ή με βολέ. Ό,τι χρειαζόταν για να μπει γκολ. Ονομάζεται αυτός που έχει γενέθλια σήμερα Μάρκο Φαν Μπάστεν. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει.
Είναι τέτοιος ποδοσφαιριστής, τέτοιου τύπου. Όχι. Έχει Λεβαντόφσκι. Ο Λεβαντόφσκι. Καταρχάς, υστερεί στην κουλτούρα την ποδοσφαιρική ούτως ή άλλως. Εξορισμού. Που έμαθε ποδόσφαιρο ένας και που έμαθε ποδόσφαιρο ο άλλος. Ολλανδία, Πολωνία. Ναι, ναι, υστερεί σε αυτό. Υστερεί και λίγο σε αυτή την κίνηση και στο. Παραλίγο Ελλάδα, ο Λεβαντόφσκι. Ναι, ναι. Υστερεί λίγο σε αυτή την κίνηση. Δηλαδή, όχι. Στο ότι ο Φαν Μπάστεν είχε περάσει πια το επίπεδο ξέρω ποδόσφαιρο. Είχε πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή του ήταν εύκολα πολλά πράγματα του Φαν Μπάστεν. Ο Λεβαντόφσκι έχει αυτή την ευκολία, αλλά δεν έχει. Ξέρεις, έχει κάτι που του λείπει σε σχέση με τον μεγαλύτερο φόρ στην ιστορία της Μίλαν. Έχει κάτι που δεν. Υπάρχει και ο Λαπαντούλα. Ο Λαπαντούλα είναι ο πρώτος, συγγνώμη, τον είχα ξεχάσει. Ο Λαπαντούλα. Το δεύτερο μεγαλύτερο φόρ στην ιστορία της Μίλαν. Υπάρχει μια ευκολία, ρε παιδί μου, και σε αυτόν. Απλώς ο Φαν Μπάστεν θα έχει μια λυρικότητα, μια λυρικότητα στις κινήσεις του, για να το θέσω έτσι. Ήταν πιο σίγουρη στις κινήσεις του, δεν πήγαινε ποτέ εκτός ισορροπίας. Ήταν το στυλ του λίγο. Ο Λεόντας είναι σοβαρός άνθρωπος, ο Φαν Μπάστεν είχε αυτόν τον Ολλανδικό σνομπισμό που είναι έμφυτος και αποτυπώνεται στο πρόσωπο που τον έχουν όλοι οι μεγάλοι Ολλανδοί. Ακόμα και ο Ντένις Μπέρκα, που από ό,τι ξέρω είναι το καλύτερο παιδί που έχει γεννηθεί ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Οπότε νομίζω ότι αυτή η κίνηση που τους διαφοροποιεί, αλλά κατά τα άλλα σε αριθμούς ο Λεβαντόφσκι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανέναν ποδοσφαιριστή. Από κανέναν επιθετικό και όχι φέτος μόνο. Τώρα, εμένα όταν σου είχα πει να μιλήσουμε για το Λεβαντόφσκι, ήταν πιο εντριγκαδόρικο. Μπορεί να κάνει τα 73 γκολ. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει τα 73 γκολ. Αλλά. Εννοείς φυσικά του Μέση. Του Μέση σεζόν, υπάρχει ένας Jimmy Jones. Υπάρχει ένας Jimmy Jones με το 74. Του Μέση το ρεκόρ. Ναι, του Μέση το ρεκόρ. Δεν νομίζω ότι μπορεί. Εγώ το μίλησα λίγο, το είπα 50 γκολ σεζόν. Καλό είναι το 50. Αριθμό που φτάνει πάλι μόνο ο Μέση και ο Ρονάλντο. Ιστορικά καλός αριθμός είναι αυτός ο αριθμός. Νομίζω θα έχει πλάς 30 μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη. Θα έχει λες, ωραία. Απλώς επειδή οι φορ έχουν. Το 50 γκολ θα περάσουν. Απλώς επειδή οι φορ έχουν διασύμματα δεφορμαρίσματος και υπάρχουν σειρά παιχνιδιών που δεν σκοράρουν. Δηλαδή για το Μέση δεν υπάρχει ποτέ σειρά παιχνιδιών που δεν σκοράρει. Γι' αυτό θυμάσαι να υπάρχει για τον Λεβαντόφσκι σειρά παιχνιδιών. Νομίζω ότι έχει υπάρξει, δηλαδή όταν την τελευταία χρονιά του Γκουαρδιόλα είχε χάσει και τη θέση του, δεν ξέρω για ποιον λόγο, τον έβαζε αλλαγή ή οτιδήποτε τέτοιο. Δηλαδή, αλλά δεν έχω θυμάμαι, δηλαδή θυμάμαι ένα του Κλόζ, ας πούμε, που και αυτό σαν Φερέγγιος φορ θεωρητικά, που υπήρχε ένα τρίμηνο που μπορούσε να μην σκοράρει. Οι σέντερφορ είναι πιο εύκολο να μην σκοράρουν άμα τους πάρει από κάτω, γιατί αυτό που λένε ποιητικά, λέμε πάλι ποιητικά, ότι ο σέντερφορ είναι ένας άνθρωπος που εξαρτάται από τον γκολ και άρα άμα δεν σκοράρει. Βέβαια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει λίγο αλλάξει αυτό. Πάντως ο Λεβαντόφσκι είναι ένας σέντερφορ που για μένα έχει τα 50 γκολ φέτος. Μιλώντας λοιπόν για Ιταλία δεκαετίας 80, ναι. Μιλώντας για γενέθλια. Πώς το. Φοβερό, Ιταλία δεν το Φαν Μπάστεν εννοούσες. Ναι, αυτό στο τρίτο μέρος. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον Αλτομπέλη. Ναι. Εγώ ήρθα με την προοπτική να μιλήσουμε για τον Καμπρίνι, αλλά νομίζω ότι με κοροϊδεύεις που την έφερες. Καλά, ναι. Ντιέγκο Μαραντόνα γεννήθηκε 30 Οκτωβρίου του 1960, 59 ετών. Περίπου 20 χρόνια παραπάνω έχει ζήσει από ό,τι πιστεύαμε ότι θα ζήσει. Ναι, τουλάχιστον. Έτσι, ναι. Μπράβο του. Μπράβο του. Εμείς με αυτά που έχει κάνει αποκλείεται να ζούσαμε. Πιο πλάκα, εδώ με αυτά που κάνουμε εμείς νομίζουμε δεν θα φτάσουμε τα 59. Ωραία. Είπαμε λοιπόν άμα είναι καλύτερος ο Μπατιστούτα ή ο Λεβαντόφσκι. Να πούμε και άμα είναι καλύτερος ο Μαραντόνα. Πώς ήρθε ο Μπατιστούτα. Ναι. Είπαμε λοιπόν άμα είναι καλύτερος ο Φαν Μπάστεν ή ο Λεβαντόφσκι. Καλύτερος ο Μπατιστούτα. Ή ο Μπατιστούτα. Να δούμε αν είναι καλύτερο ο Μαραντόνα ή ο Μέση ή ο Πελέ ή ο οποιοσδήποτε. Εκείνο του 54 δεν ξέρω τι θα γινόταν αν ο Μαραντόνα έμενε. Γιατί είπε για τον Μπατιστούτα τώρα και μπορεί να το συνέσω ο Μπατιστούτα. Ήταν πραγματικά, ας πούμε, σαν να καβάλαγε μοτοσυκλέτα στο γήπεδο. Στα γήπεδα τον είπα. Ανέμεις και όλα σε χέρι. Ήταν μούρλια, ας πούμε, επιθετικός με απίστευτα χτυπήματα και όλα αυτά. Αλλά εκείνο του 54 με τον Ρεδόντο, τον Μαραντόνα, τον Μπατιστούτα, τον Σιμεώνα από πίσω, είναι από τις ομάδες που ήθελες, θα ήθελες να έχουν πάρει ένα Μουντιάλ. Εντάξει, ισχύει. Δεν ξέρω δηλαδή. Δηλαδή καταστράφηκα ψυχολογικά νομίζω, γιατί άμα υπήρχε λίγο μεγαλύτερος χρόνος
αποκατάστασης ψυχολογικής από την τιμωρία μέχρι το παιχνίδι με τη Ρουμανία, ενδεχομένως να την περνούσαν. Βέβαια και η Ρουμανία ήταν πολύ καλή ομάδα, αλλά ενδεχομένως να την περνούσαν και μετά θα ήταν όλα λίγο πιο εύκολα. Κοίτα, το γκολ που έβαλε ο Μαραντόνα στην Ελλάδα δεν είναι απλά ένα σουτ μέσα από την περιοχή. Είναι μια συνεργασία. Ακριβώς. Η συνεργασία είναι το θέμα. Που δείχνει τι θα μπορούσε να συμβεί με αυτούς τους μπροστινούς. Το ρεδόντο στερήθηκε. Τώρα που λέμε για τον Μαραντόνα, το ρεδόντο τον έχει στερηθεί η Αργεντινή από την ηλικιότητα του Πασαρέλα που του είχε πει να κουρευτεί. Τον είχε στερηθεί και το 98, γιατί με το ρεδόντο κάθε καλή ομάδα γινόταν πολύ καλύτερη. Είναι ο αγαπητός μου αμυντικός χαβ, βέβαια, σε όλο το ποδόσφαιρο. Μέχρι τώρα. Δεν μας νοιάζει. Εντάξει. Ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής, ο αγαπημένος μου. Ναι, ναι, ναι. Όχι ο καλύτερος. Ο αγαπημένος σου. Ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ωραία. Φεύγεις λοιπόν από τη συζήτηση, γιατί δεν αξίζει να μένεις λέγοντας Ζινεντίν Ζιντάν. Οπότε να αποχωρήσουμε σε κάποιους άλλους. που ίσως μπορούν να πετύχουν το λίγοντα. Θα ξεκινήσουμε ανάποδα την τελευταία ερώτηση που κάνει στο Λευτέρη. Ναι. Το φαινόμενο. Οκ. Okay. Είσαι κοντά. Είσαι πολύ πιο κοντά. Θα σου πω ότι έχω γίνει γραφικός με αυτό, έτσι, αλλά πιστεύω ότι θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Γιατί μπορεί απλά να μου τύχε εμένα πρώτη φορά. Πριν τα 59 λεπτά, ναι. Λογικά, ναι. Χαζεύοντας μια φορά βιντεάκια στο YouTube, επειδή είμαι και... Δεν ξέρω να χρησιμοποιήσω τη λέξη, αλλά ο σοπαδός Σίντερ, έχουμε βίτσια. Πρέπει να είσαι βιτσιόζος για να είσαι σοπαδός Σίντερ. Λέγοντας λοιπόν... Σίντερ και τη Τότεναμ. Ναι. Γιατί ρε φίλε. Τι παιδικά τραύματα έχει. Δεν είναι θυσιαστή. Πάντα μου θέλω... Τέλος πάντων. Ήθελες outside. Ελέο Κλίνσμαν έγινα. Και Τότεναμ και Ίντερ. Επειδή ήταν ο ποδοσφαιρικός μου ήρωας όταν ήμουν μικρούλης. Χάρη σε αυτό τον παίκτη έγινα. Κατάλαβα. Απλά είχα πέσει πάνω σε ένα βιντεάκι του Ρονάλντο, του Βραζιλιάνου, έτσι. Και ξεκινάω να το βλέπω, είχε διάρκεια 15 λεπτά. Και αφού τελειώνει το βίντεο και είμαι με το σαγόνι ανοιχτό από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο, συνειδητοποιώ ότι η αντίδρασή μου είναι τέτοια, χωρίς αυτό το βίντεο να υπάρχει ούτε ένα γκολ του. Ναι, ναι, νομίζω το είχαμε κάνει θέμα και στο Σπόρ 24 τότε. Το είχαμε βάλει ως θέμα. Τέθιμα, μπορεί. Το καλύτερο γκολ του Ρονάλντο χωρίς να δείχνει γκολ. Ναι. Δηλαδή, αυτά που έκανε αυτό το παιδί, έχοντας και τα προβλήματα, αυτή την ευπάθεια που είχε, με κάνει να πιστεύω, γιατί δεν γνωρίζω, το πιστεύω, ότι εάν ήταν υγιής και αν ξέρεις, ήταν λίγο, πρόσεχε λίγο περισσότερο τον εαυτό του, θα είχε κάνει πράγματα ασύλληπτα. Και ο τρίτο-τέταρτο σκόρερ τη Νάπολη όμω κάνει τέτοια πράγματα, έτσι. Γιατί τρίτο-τέταρτο σκόρερ, άρα δεν έχει βάλει πολλά γκολ. Τι λέμε τώρα, το Μαραντονά. Ναι, τον πέρασε και ο Χάμσεκ τώρα. Όχι, ο Χάμσεκ τον έχει περάσει. Ο Μέρτιν τον πέρασε τώρα. Ξέρει γιατί δεν μου αρέσει. Οπότε έχει λίγα γκολ. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για αυτόν ω κάτι τρομερό. Η συγκεκριμένη κουβέντα δεν μου αρέσει. Το ποιο είναι ο κορυφαίο όλων των εποχών. Γιατί θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα που είπα πριν. Γιατί πάει στο πιστεύω και όχι στο γνωρίζω. Γι' αυτό είμαι ο αγαπημένος μου. Γι' αυτό λέμε ναι, η πίστη δεν προϋποθέτει γνώση. Ναι, ναι. Άρα ο καθένας μπορεί να πιστεύει αυτό που θέλει ως τον καλύτερο των εποχών. Εμένα δεν είναι ο αγαπημένος μου. Δεν το θεωρώ κατά διάνοια καλύτερο των εποχών. Είναι ο αγαπημένος μου όμως, παιδί μου. Μου αρέσει το κοντρόλ του. Μου αρέσει να το βλέπω να εισπράττει την μπάλα και να τη δίνει. Μου αρέσει το στριφογύρισμα. Είναι μια μορφή τέξη που με εκφράζει. Ο Μαραντόνα δεν είναι ο καλύτερο των εποχών. Δηλαδή, περίμενε. Θα έπρεπε να υπάρχει κάτι να το βάζουμε σε αναλογία, να τον φέρουμε στην εποχή μας για να το δούμε. Και πάλι δεν νομίζω ότι θα περνούσε στο Μέση. Και πάλι δεν νομίζω ότι το περνούσε. Αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Αλλά είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών. Υπό την έννοια, τι αντιπροσώπευσε. Πόσα παιδιά ονομάστηκαν Ντιέγκο εκείνα τα χρόνια στην Νάπολη. Ακόμη και Βραζιλιάνοι. Και Βραζιλιάνοι. Έχουν δώσει τα παιδιά του όνομα Μαραντόνα. Διάβαζε το Γιάννη, ο Αντετοκούμπο είχε 200% αύξηση τον επόμενο χρόνο που πήγε στο Μιλγό. Τον επόμενο χρόνο, δηλαδή τον περσινό χρόνο, στην ονομασία παιδιών Γιάννη, στο Μιλγόκι. Ονομάστηκαν ολόκληρε πόλει Ντιέγκο για χάρη του Μαραντόνα. Το τι. Που πήγαν οι Νατπολιτάνοι μετά το πρώτο πρωτάθλημα το 87. Και έγραψαν στο νεκροταφείο της πόλης με σπρέι, δεν ξέρετε τι χάσατε. Δηλαδή, που πήγαν με τη Μίλαν το 87 πάλι
και παίξαν στον πρώτο γύρο στο Μιλάνο και είχαν οι Μιλανέζοι ένα πανό άπλη την Απολιτάνη, έχετε, θέλετε νερό. Και είχαν από το Βεζούβιο. Και είχαν Ναπολιτάνη ένα πανό στο Σαν Πάολο, δεν θέλουμε νερό, έχουμε τον Μαραντόνα. Και όλο το σκηνικό με τον ημιτελικό του 90, δηλαδή το τι έκανε στην πόλη, το τι. Παρόλο που οι Ναπολιτάνοι το 90 υποστήριζαν Ιταλία και είναι και λίγο μύθος ότι τους δίχασε, δεν υπήρχε κανένας διχασμός κατά τη γνώμη μου, αλλά το τι τους έκανε, τι προσφέρει στην κουλτούρα τους, στην αυτοπεποίθησή τους, αλλά και γενικότερα σε όλο τον κόσμο, βάζοντας τα μένα ανεξέλεγκτα με όλους, χωρίς καμιά λογική πολλές φορές και ίσως ναρκωμένος. Τους τύχησε αυτό πάντως. Τους τύχησε πάρα πολύ, ναι. Στη δημοφιλία. Βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι τι έκανε, δηλαδή και στο. Το δυστυχώς το τελευταίο ντοκιμαντέρ δεν το έχω δει ακόμη, δεν ξέρω αν το έχει δει κάποιος. Το Κουστουρίτσα το ντοκιμαντέρ που. Με τα τραγούδια, με όλη τη διαδικασία. Υπάρχει μια θρησκευτική πίστη που δεν μπορεί να την αρνηθείς για τον Μαραντόνα. Μια θρησκευτική πίστη που δεν τη βρίσκει πολύ εύκολα. Για ποδοσφαιριστή, δηλαδή για τον Πελέ δεν μπορείς να. Εντάξει, πάει για τον Νίκλας Μπέντνερ. Να τον βρει. Για τον Καρίντσα μπορούσε παραδείγματος χάρη να τον βρει. Πρέπει να είναι ένα συμβολισμό ο Μαραντόνα. Δεν είναι ένα απλό ποδοσφαιριστή. Συν ότι όσα παιδιά μεγάλωσαν τη δεκαετία του 80, ήταν 8-9 ετών. Δεν ξέρω, ο Γιώργος είναι λίγο πιο μοντέρνο άνθρωπο στη σκέψη, α πούμε. Υπάρχουν παιδιά που αγάπησε τον Μαραντόνα. Και δεν ξαναβάλα κανένα κοντά του ποτέ και σαΐ και δεν θα βάλουν και ποτέ κανένα κοντά του ό,τι και να κάνει και ό,τι πρόκειται να γίνει. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που είναι μέσα του Μαραντόνα ο νούμερο ένα. Αυτό είναι να πω πριν, ότι είναι και κάτι που το κουβαλάς από την παιδική σου ηλικία. Αυτό που κουβαλάς από την παιδική σου. Και γι' αυτό δεν θες να το αλλάξεις. Ναι, αυτό που κουβαλάς από την παιδική σου ηλικία είναι σχεδόν αδιαπραγμάτευτα τις περισσότερες φορές. Θεωρώ ότι αν κάποιος σου έβαζε τα δεδομένα σήμερα και τα βλέπει σήμερα. Ναι. Θα έλεγες Μέση, θα έλεγες Ρονάλντο Βραζιλιάνο, θα έλεγες ότι. Δύσκολα θα πήγαινες στον Μπελέ, στον Μαραντόνα και στα λοιπά. Ναι. Αλλά αν έχεις μεγαλώσει με αυτές τις εικόνες, ξέρεις κάποιες φορές μάλλον τις θέτεις ως κάτι αδιαπραγμάτευτο μέσα σου. Αδιαπραγμάτευτο. Ότι είναι αυτό και τέλος. Αυτό έχει πλάκα, γιατί δεν είναι σοβαρή κουβέντα αυτή που κάνουμε. Ναι. Οπότε η πλάκα στην κουβέντα είναι, γιατί δεν υπάρχει ποιος είναι μεγαλύτερος όλων, είναι ένα πολύ ηλίθιο ερώτημα που απλώς θα μπορεί να δώσει 1.000-1.200 λέξεις σε κάποιον από εμάς. Δηλαδή θέλω να πω αυτό είναι. Περιμένω λοιπόν μέχρι Σάββατο να τις γράψεις, Λευτέρη. Αυτό το είπα. Αυτό κόλλια φαίνεται. Δεν γράφω πάλι για τέτοια θέματα. Δεν γράφω. Η μεγαλύτερη. Εντάξει, εγώ ανήκω σε αυτούς που δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να συγκρίνουμε άλλες εποχές. Αλλά από εκεί και πέρα η μεγαλύτερη αίσθηση μου σε αυτό είναι το. Ο Μαραντόνα που περιγράφατε. Πόση σεζόν ήταν. Ναι, δεν υπάρχει αυτό που έχει γίνει. Αυτό που έχει γίνει με τους δύο τους τωρινούς. Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Τα 15 αυτό, χρόνια. Λέγαμε για τον Νόουεν και. Τα 15 χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει, αλλά είναι παράλογο να υπάρχουν 15 χρόνια. Και τελικά. Το παράλογο είναι αυτό. Το παράλογο αυτό που γίνεται τώρα με τα 15 χρόνια. Που παίζουν από το 2004. Και ο Πελέ ήταν πλάς 10 χρόνια. Ναι, στο top. Δεν είναι. Γιατί η Βραζιλία και το Βραζιλιάνικο πρωτάθλημα τότε ήταν ανώτερα από τα ευρωπαϊκά. Ναι. Συν η εθνική ομάδα Βραζιλίας τότε ήταν προφανώς ανώτερη από οποιαδήποτε καλά, ομάδα. Ναι. Οπότε ο Πελέ ήταν στο κορυφαίο επίπεδο που υπήρχε, παρόν, κορυφή, πρώτος και για 10 χρόνια πλάς. Από το 57 ναι. Μέχρι το 70. Αυτό είναι τώρα με έχθρα, ας πούμε. Δηλαδή είναι δύο άνθρωποι που το κάνουν. Οπότε ο ένας. Εντάξει, και ο Κρόιφ ήταν πολλά χρόνια. Ο ένας και ο Μπεκεμπάουερ ήταν πάρα πολλά χρόνια. Ο Μαραντόνα ήταν πολύ λίγα χρόνια. Εντάξει, από το 4 στο 90 είναι 6 χρόνια. Υπάρχει Μπαρτσελώνα, όλος χαρακτήρας. Δεν ήταν ο κορυφαίος. Ο Μαραντόνα που ξέρουμε στην Μπαρτσελώνα, δεν ήταν ούτε στην Boca Juniors. Γι' αυτό όπως λέμε τώρα. Λευτέρη, συγγνώμη. Θεωρώ ότι έγινε όλο αυτό που έγινε, γιατί ο Μαραντόνα παρουσίασε στο ποδόσφαιρο κάτι που δεν είχε ξαναδεί ο κόσμος μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το στυλ του ήταν μοναδικό. Σ' άρεσε, δεν σου άρεσε. Ναι. Ήταν κάτι που ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί. Αυτό το ένας εναντίον όλων ήταν κάτι που δεν είχε ξαναδεί ο κόσμος σε αυτό το επίπεδο. Γιατί ο Πελέ που για μένα ήταν πιο εγκεφαλικός παίκτης από τον Μαραντόνα, αλλά είχε και γύρω του κάτι παιδιά που ήταν. Ναι, και στη Σάντος. Ριβελίνο, Τοστάο, Ζαϊριζίνιο, Ζέρσο. Ιδιοφύειες. Αληθινές ιδιοφύειες. Επίσης να πω και κάτι άλλο. Ο Μαραντόνα έκανε και κάτι άλλο.
όταν ο ποδοσφαιριστής παίρνει την μπάλα, ο καλός ποδοσφαιριστής, ο μεγάλος, περιμένεις να κάνει κάτι που θα φέρει και κάτι. Ο Μαραντόνα δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό. Ο Μαραντόνα μπορεί να κάνει μια μπαλιά που θα φέρνε ένα γκολ, αλλά όταν το ίσον το γκολ μπροστά στην παλιά. Μια παλιά με εξωτερικό φάλσο θα την έκανε για να την κάνει. Δηλαδή θα κάνει αυτό που κάνει ο Ροναλντίνιο. Όχι στον Μπουρουσάκα, δεν λέω για τον Μπουρουσάκα. Λέω γενικότερα για ένα παιχνίδι με την Μπάρη, ας πούμε. Αυτό που κάνει ο Ροναλντίνιο στο ποδόσφαιρο. Που έκανε ο Ροναλντίνιο, που έκανε κάτι για να το κάνει. Επίσης. Λίγα χρόνια. Τέσσερα χρόνια καριέρας. Τέσσερα χρόνια το πολύ, τέσσερα χρόνια πικ. Ροναλντινιακής καριέρας. Αυτό λέω ότι είναι μεγάλο. Συν βέβαια το βασικότερο που είναι ότι το ποδόσφαιρο το πάντα, όπως όλα τα σπορ. Υπάρχει το κριτήριο των εθνικών ομάδων. Υπάρχει το κριτήριο της πατρίδας. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Γι' αυτό διαλέγουν καλοκαίρια να γίνονται. Για να υπάρχει κλιμάκωση της απόλαυσης στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις που γίνονται καλοκαίρι. Γιατί έχει τελειώσει η σεζόν και πλέον παίζουν οι εθνικές ομάδες. Και είναι, έχει ζέστη στον κόσμο και όλο αυτό. Και γι' αυτό τροφοδότησε κιόλας και εμάς που αγαπάμε τα σπορ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας στην ηλικία μου π.χ. που να ερωτεύτηκε το ποδόσφαιρο χωρίς να του άρεσε το Μουντιάλ του 94, ο Κρίστος Στόιτσκοφ, φάρμα του Χαριλό. Είναι τυχαία ένα όνομα τώρα που έχει κάνει τη διαφορά. Το ακόμα με τη Γερμανία, ας πούμε, το φάουλ. Π.χ. Δεν θεωρώ, δηλαδή θεωρώ ότι ο Μαραντόνα έδωσε στον κόσμο την παρουσία του με την εθνική ομάδα. Και ειδικά για μένα στο Μουντιάλ του 90, που ήταν και, το πρώτο που είδα, ήταν παρόλο που δεν ήταν κατά διάνοια ο παίκτης 4 χρόνια πριν. Είχε πια, δεν μπορούσε να κινηθεί που λέει ο λόγος, στο 50% κινούντανε. Πρόσφερε την απόλαυση του να νικάζει τους Βραζιλιάνους με τις προσποιήσεις που έκανε και την πάση στον Κανίγια. Και φυσικά ήταν αυτός ο παίκτης που έκλαψε στο τέλος και δίκαιε και με τους τενόρους. Οπότε και αυτό γίνεται τεράστιο στο μυαλό σου. Οπότε νομίζω ότι θεωρώ ότι ήταν ο μεγαλύτερος όλων στο τι έκανε για το ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο δεν έκανε τίποτα, για τον εαυτό τα έκανε όλα, αλλά στο τι έκανε γενικά και στο τι άφησε τον κόσμο να νομίζει γι' αυτόν και στη φρενίτιδα που επικράτησε. Δεν νομίζω ότι υπήρξε άλλος ποδοσφαιριστής που να νιώσε αυτό που ένιωσε ο Μαραντόνα από τον κόσμο αυτή την. Γιατί υπάρχει πάντα θαυμασμός, αλλά δεν υπήρχε ποτέ αγριότητα. Τώρα με τον Μαραντόνα υπήρχε αγριότητα στη σχέση του, άγριο πάθος που λέμε, στη σχέση του με τον κόσμο. Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, έτσι όπως το θέτεις, είναι ο Αλφρέντο Ντι Στέφανο. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών είναι ο Κακά. Οπότε γεια σας. Κλείνουμε λοιπόν με αυτά σιγά σιγά. Ήταν ακόμα ένα ποδόσφαιρο. Κώστας Μπράτσος είναι, δεν λες όχι. Εντάξει. Το νούμερο 41, το οποίο θα το δείτε μέσα από το κανάλι του Coda.gr στο YouTube. Κάντε εγγραφή, κάντε subscribe, μην χάνετε τα επεισόδια. Φυσικά υπάρχουν και οι πλατφόρμες ηχητικές, SoundCloud, Spotify, Castbox, iTunes, οπουδήποτε. Αν προτιμάτε ηχητικά και να μην έχετε ένα. Στο κινητό σας π.χ. ένα παράθυρο YouTube ανοιχτό. Όπως και να έχει. Να απαντήσουμε στο Instagram. Στο Instagram θα απαντάτε και εσείς. Εντάξει. Τι να απαντήσετε τώρα κι εσείς. Άμα είναι καλύτερος όλων των εποχών ο Μαραντόνα. Χάλια ερώτημα βάλαμε. Όπως και να έχει, έχετε την επιλογή να απαντήσετε και στα 4 ερωτήματα που απαντήσαμε ή αποφύγαμε να απαντήσουμε τεχνιέντος εμείς ή κάποιοι από εμάς. Ναι. Γιατί κοιτάω εσένα. Τι δεν είπα εγώ. Όπως και να έχει, την επόμενη εβδομάδα νέο ποδόσφαιρο. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.